να βρίσκεται στο νησί μας, να βρίσκονται στο νησί μας δύο χρυσά παιδιά της ελληνικής σκοπιδασίας. Τα πιο χρυσά παιδιά είναι ο Ολυμπιονίκης μας ο Στέφανος Ντούσκος και η παγκόσμια πρωτοδίτρια Ευαγγελία Αναστασιάδου. Και με την πρώτη ευκαιρία ήρθαμε στην κυρία Δήμαρχο να γνωρίσει τα παιδιά, γιατί το απόγευμα έχουμε και μια εκδήλωση στον Όμιλο προς τιμή τους και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό. Κυρία Δήμαρχε. Με πολύ μεγάλη χαρά λοιπόν υποδεχόμαστε εδώ στο Δημαρχείο Κέρκυρας τον χρυσό μας Ολυμπιονίκη, τον κύριο Ντούσκο και την παγκόσμια πρωταθλήτρια, την κυρία Αναστασιάδου. Χαιρόμαστε πάρα πολύ και για άλλον ένα λόγο για τον κύριο Ντούσκο, γιατί είναι παιδί δικό μας, είναι ένας Κερκυραίος, οπότε είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτόν. Μας πρεσβεύει επάξια και βεβαίως για την χρυσή μας παγκόσμια πρωταθλήτρια που τον συνοδεύει. Νομίζω ότι τα παιδιά αυτά είναι πρότυπο για όλα τα παιδιά της ηλικίας τους, όχι μόνο για τις επιδόσεις τους, αλλά για το ότι δίνουν ένα παράδειγμα και ένα μάθημα ότι ο κόπος, η προσπάθεια, η πειθαρχία και η πολλή δουλειά πάντοτε αμείβονται. Και νομίζω ότι δεν μπορούν όλοι να πάρουν χρυσά ή να στεφθούν χρυσοί Ολυμπιονίκες, αλλά η προσπάθεια στον αθλητισμό νομίζω ότι πέρα από τα αγαθά αυτά και την ικανοποίηση που προσφέρουν, μόνο και μόνο η διαδικασία το να μπει ένα παιδί σε μια αθλητική δραστηριότητα νομίζω ότι χτίζει χαρακτήρα, χτίζει προσωπικότητα, ομαδικό πνεύμα, μια δομημένη σκέψη και λειτουργία και προσωπικότητα των παιδιών που ειδικά αυτούς τους καιρούς, με τα τόσα προβλήματα που είναι τόσο ανάστατοι, νομίζω ότι προσφέρει ένα καταφύγιο και ένα τρόπο του ευπράτην και το να γίνουν σωστοί και ενεργοί πολίτες, αλλά να τους προσφέρει και πολλά εφόδια για την προσωπική του ζωή και το χτίσιμο του χαρακτήρα τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να συνεχίσετε με πολλές επιτυχίες, να έχετε πάνω απ' όλα υγεία και δύναμη σε ό,τι κάνετε, χαρά και αγάπη για αυτό που κάνετε, για να το συνεχίζετε. Και πάλι για άλλη μια φορά συγχαρητήρια και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας, αλλά και για αυτό που κάνετε για τη χώρα μας και για τον τόπο μας. Φέρνους μου, μετά από το κοινόβιο που είχαμε στην Αθήνα και όλες τις διοργανώσεις του καλοκαιριού, είμαστε εδώ πέρα μια εβδομάδα για να ξεκουραστούμε και χαίρομαι ιδιαίτερα που ήρθα σε αυτό το πολύ ωραίο νησί, το οποίο γεννήθηκα και πέρασα κάποια χρόνια και πολλά καλοκαίρια περνούσα εδώ πέρα στον παππού μου, οπότε χαίρομαι πολύ που ήρθα ξανά εδώ πέρα. Ευχαριστώ αρχικά πάρα πολύ για την υποδοχή. Είμαι πολύ χαρούμενη που σας γνωρίζω. Θέλω να πω πως εντάξει, εννοείται πως είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι στην Κέρκυρα, μου αρέσει πάρα πολύ σαν εσύ. Και για όλα αυτά εδώ πέρα νιώθω μεγάλη χαρά μέσα μου και ευχαριστώ πάρα πολύ για το καλωσόρισμα. Εμείς ευχαριστούμε.